Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ. Το πάρκο Τρίτσι δεν είναι μόνο ένα μητροπολιτικό πάρκο. Είναι μητροπολιτικό πάρκο εξειδικευμένο στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Και βέβαια ένας βιότοπος από μόνος του, με δύο σημαντικές λίμνες που φιλοξενούν το 1/3 των πουλιών που απαντούνται στη χώρα μας. Τεράστια δηλαδή φυσικός πλούτος. Για αυτούς τους λόγους ιδρύθηκε το ΚΕΠΕΑ, Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, από το Υπουργείο σας το 2018. Ενώ το 2019 γίνεται σύμβαση για την παραχώρηση κτηρίου, υποδομών δηλαδή, από το Φορέα Διαχείρισης προς το ΚΕΠΕΑ. Από τότε υπάρχει εισηγεία σημάτων. Κύριε Πρόεδρε, από το 2019 μέχρι τον Ιούνιο που μας πέρασε, τον Ιούλιο, δεν προσλήφθηκε, δεν αποσπάθηκε κανένας εκπαιδευτικός. Μόλις τον Ιούλιο πήγανε 3 εκπαιδευτικοί μετά από ειδική προκήρυξη για να βρουν ένα κτίριο το οποίο 3 χρόνια μετά από την αρχή σύμβαση είχε ελαττηθεί με σπασμένα τζάμια, με προβλήματα από βανδαλισμούς. 3 χρόνια σε εγκατάλειψη από τη στιγμή που το πάρκο πέρασε στην περιφέρεια. Και γι' αυτό κτίριο δεν τους δίνουν καν τα κλειδιά. Έχουν πάει αυτή τη στιγμή οι 3 εκπαιδευτικοί από το Υπουργείο. Ο φορέας διαχείρισης δεν τους δίνει καν, τους έχει δώσει ένα γραφείο σε ένα κοντέινερ για να μπορέσουν να έχουν τα προσωπικά τους πράγματα και τίποτα παραπάνω. Έρχονται παιδιά τα οποία όταν βρέχει ακυρώνονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες γιατί δεν έχουν ένα χώρο. Η κατάσταση είναι πραγματικά δραματική και ανεξήγητη, κυρία Υπουργέ. Οι υπηρεσίες σας ποτέ δεν κάνανε αυτοψία σε αυτό το χώρο που στείλατε 3 εργαζόμενους. Δεν κάνετε ποτέ αυτοψία να δείτε την κατάστασή του. Δεν έχετε προϋπολογισμό λειτουργίας του ΚΕΠΕΑ. Για το φορέα διαχείρισης, ακόμη και στην ιστοσελίδα να το δει κανείς, δεν λειτουργεί το ΚΕΠΕΑ. Και οι αποσπασμένοι βέβαια είναι 3, ενώ θα έπρεπε βάσει το νόμο σας να είναι στην ουσία με το που μπαίνει η εφαρμογή ο νόμος 7 για μια τέτοια κλίμακα ΚΕΠΕΑ. Θέλουμε να μας πείτε τι συμβαίνει. Βλέπουμε από τις ανακοινώσεις του Φορέα Διαχείρισης ότι είναι έτοιμοι και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, είναι έτοιμοι να ακυρώσουν και την αρχική σύμβαση παραχώρησης του Ιδρύματος Εθνική Εστία Επιστημών. Ένα συγκλονιστικό κτίριο, πολύ σημαντικό, ό,τι πρέπει για το ΚΕΠΕΑ. Τι ακριβώς συμβαίνει και υποβαθμίζει το ΚΕΠΕΑ, γιατί δεν λειτουργεί, γιατί δεν έχει κτίριο, γιατί δεν λειτουργεί παρά μόνο όταν έχουμε καλό καιρό. Τι θα γίνει με το ΚΕΠΕΑ, θα το καταργήσετε? Ποια είναι τα σχέδιά σας? Γιατί δεν κάνετε τόσο καιρό κάτι, γιατί δεν κάνετε αυτοψία, γιατί δεν είχατε εγγυηθεί 3,5 χρόνια τώρα ότι αυτό το ΚΕΠΕΑ, στο πιο σημαντικό μητροπολιτικό πάρκο, εξειδικευμένο στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, θα λειτουργεί όπως αξίζει στη Δυτική Αθήνα? Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, θα απαντήσω στην ερώτησή σας εξηγώντας ή μάλλον διεκτραγωδώντας την ιστορία του Μητροπολιτικού Πάρκου Αντώνης Τρίτσης, για να αντιληφθείτε κι εσείς ότι οι ευθύνες που υπάρχουν σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καταλογιστούν στο Υπουργείο μας, αλλά νομίζω μετά από την ενημέρωση που θα έχω και στην πρωτολογία, αλλά σας το λέω εκ των προτέρων, θα συμπληρώσω και στη δευτερολογία, θα αντιληφθείτε πλήρως πώς έχει η κατάσταση. Όπως και εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, γιατί έχετε ευαισθησία στα θέματα περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ήδη από το 1990 καθορίστηκε ο σκοπός της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και προβλέφτηκε η δυνατότητα να ιδρυθούν κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τα ΚΠΕ. Τα ΚΠΕ αυτά το 2018 μετατράπηκαν σε κέντρα εκπαίδευσης για την αειφορία, τα ΚΕΑ, τα οποία με πρόσφατο νόμο της περίοδου της διακυβέρνησής μας, το νόμο 4823 του 2021, στο άρθρο 18, προβλέπεται ότι μετατρέπονται σε κέντρα εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία, και ΚΕΠΕΑ εφεξής κοντικά και για αυτούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν. Ποιος είναι ο στόχος? Είναι η διασύνδεση των κέντρων αυτών με την περιβαλλοντική εκπαίδευση αμυγός και με έμφαση στην οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη. Ειδικότερα τώρα στο θέμα του ΚΕΠΕΑ Μητροπολιτικού Πάρκου Αντώνης Τρίτσης. Αυτό ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2018. Η απόφαση ήταν του τότε Υπουργού Παιδείας του κ. Γαβρόγλου. Στην ιδιωτική πράξη του προβλεπόταν ότι το κέντρο θα λειτουργήσει όταν οι υποδομές είναι έτοιμες προς χρήση. Το τονίζω αυτό, κύριε συνάδελφε. Προβλεπόταν επίσης ότι μεταξύ του φορέα διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου Αντώνης Τρίτσης και του Υπουργείου μας, του Υπουργείου Παιδείας,
θα υπογραφεί σύμβαση παραχώρησης των εγκαταστάσεων και λειτουργίας του κέντρου. Αυτά ήδη, όπως σας είπα, από την εποχή που υπουργός ο κ. Γαβρόγλου. Η αυτή προγραμματική και εκτριακή σύμβαση υπεγράφει πράγματι πάλι επί Υπουργείας Γαβρόγλου το Μάιο του 2019. Και στη σύμβαση αυτή προβλέπεται η δωρεάν παραχώρηση κτηρίων από το Φορέα Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Υπουργείο Παιδείας και να συνεργαστεί το ΚΕΠΕΑ. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τα κτίρια, κωδικά λέγονται Α κάθετος Α40 και 41, αποτελούν ενιαίο χώρο, αποτελούνται από δύο ορόφους ισόγειο και πρώτο, διαθέτουν αίθουσες διδασκαλίας και μικρότερους γραφειακούς χώρους, κεντρική θέρμανση και αύριο χώρο. Το Υπουργείο Παιδείας αναλαμβάνει με την υποχρέωση, πάντα με τη σύμβαση σύμφωνα, να παρακολουθεί την υλοποίηση του προγραμματισμού της δράσης του κέντρου, να εποπτεύει και παιδαγωγικά και επιστημονικά το κέντρο, να προβαίνει σε ενέργειες αρμοδιότητας του Υπουργείου για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του κέντρου, να φροντίζει για τη στελέχωση του κέντρου με τη συγκρότηση παιδαγωγικής ομάδας και τον ορισμό προϊσταμένου και να παρέχει στο κέντρο κατευθύνσεις και οδηγίες για τη λειτουργία του, τα προγράμματα, τις συνεργασίες κλπ. Ο φορέας αντίστοιχα υποχρεώται βάσει σύμβασης να συμπληρώνει ή να αντικαθιστά τον εξοπλισμό υλικοτεχνικής υποδομής όλων των χώρων του κέντρου. Να φροντίζει για τη λειτουργικότητα, την επισκευή, τη συντήρηση, την καθαριότητα των εγκαταστάσεων και των αύριων χώρων. Να προβάλλει το έργο του κέντρου στα μαζικά μέσα επικοινωνίας του φορέα. Η διάρκεια της σύμβασης, κύριε συνάδελφε, είναι 15 χρόνια από την ημερομηνία της υπογραφής της. Και οι υποχρεώσεις και των δύο μερών, όπως ανωτέρως σας περιέγραψα, ισχύουν από τη συγκρότηση της παιδαγωγικής ομάδας του κέντρου και τον ορισμό προϊσταμένου του. Η προγραμματική αυτή σύμβαση δεν ενεργοποιήθηκε όμως αμέσως το 19, άρα το ΚΕΠΑ δεν λειτουργήσε μέχρι το σχολικό έτος 21-22. Σωστά και εσείς το επισημαίνετε και έχετε την ανησυχία που την εκφράζετε. Ερχόμαστε όμως τώρα στην δικιά μας την περίοδο της διακυβέρνησης. Κατά το σχολικό έτος 21-22, για να ενισχυθεί ο θεσμός της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αποφασίστηκε να στελεχωθούν και να λειτουργήσουν συνολικά 5 νέα ΚΕΠΕΑ. Και έχει τη σημασία του. Δυρφείων Μεσαπίων, Θήβας, Θέρμης, Μητροπολιτικού Πάρκου Αντώνης Τρίτσης και Σύρου. Και αποσπάστηκαν κατόπιν πρόσκλησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής και τοποθετήθηκαν με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή τον Ιούνιο του 2022 τρεις εκπαιδευτικές στη θέση του προϊσταμένου και των μελών της παιδαγωγικής ομάδας του ΚΕΠΕ και του Πάρκου Αντώνης Τρίτσης. Άρα λοιπόν, η στελέχωση της παιδαγωγικής ομάδας του ΚΕΠΑ αποτελεί και την ενέργεια που είναι ουσιαστικά η εκκίνηση εφαρμογής της σύμβασης και λειτουργίας του κέντρου. Σας τα ανέφερα αυτά και πριν. Στη δευτερολογία, για να μην κουράζω, κύριε Πρόεδρε, θα πω και άλλες λεπτομέρειες για να εξηγήσω στον συνάδελφο τι συμβαίνει. Ευχαριστώ. Ωραία. Κύριε Αρσένη, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, προσπαθώ να καταλάβω. Είχατε μια σύμβαση όπου ο φορέας διαχείρισης σας παραχωρούσε ένα κτίριο. Αυτό το κτίριο σας το παραχωρήθηκε από το 19, λίγους μήνες πριν αναλάβετε. Πριν αναλάβει η κυβέρνησή σας εννοώ. Από τότε δεν έγινε το παραμικρό. Το κτίριο αυτό βανδαλίστηκε. Δεν θέλει συγκλονιστικές επισκευές, αλλά θέλει κάποιες επισκευές. Εσείς στείλετε τρεις εργαζόμενους να δουλέψουν εκεί πέρα, χωρίς να έχετε κάνει την παραμικρή αυτοψία σε τι κατάσταση είναι αυτό το κτίριο. Οι εργαζόμενοι φτάνουν, τους λέει ο φορέας διαχείρισης, δεν ξέρουμε τι είστε εσείς, δεν αναγνωρίζουμε το ΚΕΠΕΑ εδώ πέρα. Τους δώσανε χαριστικά ένα γραφειάκι σε ένα λιόμενο, σε ένα κοντέινερ, και δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το ΚΕΠΕΑ. Τι έχετε κάνει, καταλαβαίνετε ότι έχετε ένα ΚΕΠΕΑ που δεν λειτουργεί. Και τα άλλα ΚΕΠΕΑ σας έχουν σημαντικά προβλήματα, γιατί υπήρχε απαξίωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης γενικά στην διακυβέρνησή σας. Και δεν μιλάω για εσάς προσωπικά, μιλάω για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και φεύγουν από εκπαιδευτικοί, όπως ξέρετε, παρετούνται. Παρ' όλα αυτά, εδώ πέρα έχουμε ένα ΚΕΠΕΑ το οποίο αποτελεί ένα αστείο. Δεν έχετε καν εγγυηθεί το κτίριο. Το κτίριο που έχετε από τη σύμβαση. Δεν έχουν τα κλειδιά οι εργαζόμενοι. Δεν τους δίνουν καν τα κλειδιά του κτηρίου αυτού που έχει τα προβλήματα. Δεν έχουν καν τα κλειδιά. Και απέναντι σε αυτό τι κάνετε. Και βέβαια δεν έχει προπολογισμό λειτουργίας. Εδώ πέρα ο φορέας διαχείρισης απειλεί ότι θα καταγγείλει την προηγούμενη σύμβαση παραχώρησης. Εσείς απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο τι κάνετε. Και βέβαια, καταλαβαίνω πολύ καλά γιατί ο φορέας διαχείρισης θέλει να την καταγγείλει. Είναι πάρα πολύ γνωστή η πρακτική
και της κυβέρνησής σας και των αυτοδιοικητικών σας σε απευθείας αναθέσεις. 5/5/22. Λίγο μετά κάνετε την προκήρυξη για να βρεθούν οι τρεις εκπαιδευτικοί που αποσπάσατε τον Ιούλιο στο ΚΕΠΕΑ Παρκουτρίτσι. Απευθείας ανάθεση της σύμβασης για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο φορέα διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου, περιβαλλοντικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας Αντώνης Τρίτσης στην εταιρεία K-Lab Architecture και Design και εγκρίνουμε, λέει, τη δέσμευση 23.000 ευρώ, 560. Αυτό είναι το ΚΕΠΕΑ. Ο φορέας διαχείρισης έδωσε αυτά τα χρήματα απευθείας ανάθεσης σε έναν ιδιώτη για να κάνει τη δουλειά του ΚΕΠΕΑ. Και το ΚΕΠΕΑ σας αυτή τη στιγμή βρίσκεται χωρίς κτίριο, με τους εργαζόμενους να είναι εκεί. Κυρία Υπουργέ, είναι πολιτικό το ζήτημα εδώ πέρα. Θα γίνει παρέμβαση στον κύριο Πατούλη για να λειτουργήσει επιτέλους το ΚΕΠΕΑ? Ή κάνετε πλάτη στον κύριο Πατούλη, ο οποίος το αναθέτει σε απευθείας συμβάσεις? Γιατί αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Έχουμε να καταραίει η πολιτική του Υπουργείου προς χάρη του κύριου Πατούλη για να γίνονται απευθείας συμβάσεις. Θα αναλάβετε την αρμοδιότητά σας ή όχι? Αυτό είναι το ερώτημά μας. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Αρσένη. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εννοείται και αναλαμβάνουμε πάντοτε τις ευθύνες και ασκούμε τις αρμοδιότητές μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε και τη δυνατότητα, επειδή το θέμα είναι πολιτικό και δεν θα διαφωνήσω, να ασκούμε εποπτεία ή να παρεμβαίνουμε στις δραστηριότητες και τις ενέργειες άλλων φορέων και μάλιστα ερετών που ούτε εποπτεύονται, ούτε ελέγχονται, ούτε απολογούνται σε εμάς. Σας είπα, επειδή είπατε δεν καταλάβατε, ότι η σύμβαση είναι 15 χρόνια και όλα αυτά τα οποία μνημόνευσα στην πρωτολογία ισχύουν από τη συγκρότηση της παιδαγωγικής ομάδας του κέντρου και τον ορισμό προϊσταμένου. Και αυτό, κύριε συνάδελφε, δεν το προσέξατε ίσως, αλλά θα το επαναλάβω. Δεν έγινε επί της προηγούμενης συγκυβέρνησης. Έγινε επί των ημερών μας. Όταν λοιπόν συγκροτήθηκε αυτή η παιδαγωγική ομάδα τον Ιούνιο του 2022, ο προϊστάμενος της ομάδας και τα μέλη, απαραίτητη προϋπόθεση, γραφειοκρατική, τυπολατρική, όχι, ουσιαστική κατά τη γνώμη μου, αλλά απαραίτητη για να εκκινήσει όλη αυτή η λειτουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου, τα μέλη λοιπόν αυτά της παιδαγωγικής ομάδας και ο προϊστάμενος πήγαν στο χώρο για να αναλάβουν υπηρεσία. Εκεί συνάντησαν την άρνηση εκπροσώπου του φορέα. Μετά από σχετική ενημέρωση από την παιδαγωγική ομάδα, η αρμόδια υπηρεσία του ΙΠΕΘ επικοινώνησε με το φορέα ευθέως, αμέσως, κατευθείαν, για να επιλύσει το θέμα. Τι επικαλέστηκε ο φορέας διαχείρισης? Άγνοια της ύπαρξης της σύμβασης. Στη συνέχεια, η υπηρεσία μας, η Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Εφορία, αυτή είναι η υπηρεσία, η διεύθυνση που είναι αρμόδια, ηλεκτρονικά προώθησε την σύμβαση από 23/5/19 στο φορέα, συνεδρίασε ο φορέας και επανήλθε μετά από τη συνεδρίαση του ΔΣ. Και μας είπε πως αποφασίστηκε τα δύο μέρη λόγω του κατεπήγοντος να διαβοληθούν εντός 15 ημέρου, να συζητήσουν για τις αναγκαίες τροποποίησεις των όρων της σύμβασης, που έκρινε ο φορέας ήταν υπέρμετα δυσχερή στην εκτέλεσή του από την πλευρά του, και υπέβαλε αδυναμίες σχετικά με τα μέρη της σύμβασης που τον αφορούν, δηλαδή την καταλληλότητα και τις προδιαγραφές ασφάλειας και υπερασφάλειας των κτηρίων που είχαν παραχωρηθεί, την υποστήριξη του κέντρου σε υλικοτεχνική υποδομή και τη συντήρηση όλων των εγκαταστάσεών του και του περιβάλλοντος χώρου και στη διάρκεια ισχύως της σύμβασης. Το ΙΠΕΘ είχε υποχρέωση να ανταποκριθεί και να προσέλθει, όπως και έκανε, με δύο εκπροσώπους σε τηλεδιασκέψεις, με εκπροσώπους του φορέα, η μία έγινε 21 εβδόμου του 2022 και η άλλη 19 έκτου του 2022. Στην πρώτη τηλεδιάσκεψη, οι εκπρόσωποι του φορέα ανέφεραν ότι τα προβλεπόμενα κτίρια, τα προβλεπόμενα προς παραχώρηση κτίρια, είναι ίσως ακατάλληλα για τις στέγες του ΚΕΠΑ, επειδή δεν υπάρχει υπερασφάλεια, δεν υπάρχει συντήρηση και όλα αυτά. Επιπλέον, το ΙΠΕΘ ενημέρωσε το φορέα ότι η αρμοδιότητα για το οικονομικό αντικείμενο των ΚΕΠΑ ανήκει στο ΕΝΕΔΙΒΗ. Για την αναγκαία διευκρίνηση των οικονομικών θεμάτων τη λειτουργία του ΚΕΠΑ, διαβιβάστηκε από το Υπουργείο μας στο φορέα το μήνυμα του ΝΕΔΙΔΗ, που συνοπτικά αναφέρεται ότι βάσει του νόμου 48/2021 η ρύθμιση των θεμάτων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΚΕΠΑ θα γίνεται μέσω των συμβάσεων που θα υπογραφούν από το ελληνικό δημόσιο και τον εκάστοτε Δήμο ή φορέα. Δεν θα σας κουράσω με το τι λέει εδώ συγκεκριμένα για το τι δαπάνες προβλέπονται και τι όχι. Νομίζω ότι αυτό μπορείτε εύκολα να το βρείτε ή στη διάθεσή σας είναι και μετά την ερώτηση να σας το εκπω. Κατόπιν αυτών έγινε και δεύτερη τηλεδιάσκεψη. Εκεί συμφωνήθηκε η προτεραιοποίηση της άμεσης στέγασης του ΚΕΠΑ. Έγινε δεκτή η πρόταση του φορέα για την παραχώρηση γραφή του ΔΣ του φορέα, που ήταν η προσωρινή λύση και την εγκατάσταση των μελών της παιδαγωγικής ομάδας του ΚΕΠΑ. Προσωρινή, κατεπήγωσε για όλους τους λόγους που και εσείς εκθέτετε. Άρα το ΚΕΠΑ λειτουργεί με την παιδαγωγική ομάδα του να έχει εγκατασταθεί προσωρινά στην αίθουσα που σας είπα πριν, δηλαδή
γραφείο του ΔΕΤΑ ΣΥΓΜΑ του ΦΟΡΕΑ, στις 18 Δεκάτου του 2022 από την υπηρεσία του Υπουργείου μας υπεγράφει η έγκριση υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΚΕΠΕΑ, Μητροπολιτικού Κέντρου Αντώνης Τρίτης για το σχολικό έτος 22-23, και λειτουργεί. Και στις 2 Ενδεκάτου του 2022 διαβιβάστηκε η από 27 Ενάτου του 2022 απόφαση του ΔΕΤΑ ΣΥΓΜΑ του ΦΟΡΕΑ, που κάνετε λόγο και στην ερώτησή σας, και γίνονται κοινές προσπάθειες από το Υπουργείο μας, το Φορέα Διαχείρισης, την Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, το ΕΝΕΔΙΒΗΜ, να διευθετηθεί συνολικά το θέμα, να λειτουργήσει απρόσκοπτα το ΚΕΠΑ Μητροπολιτικού Κέντρου Αντώνης Τρίτης, το οποίο την ιστορία σας την διεκτραγώδησα όσο πιο παραστατικά και ειλικρινά μπορούσα. Ευχαριστώ πολύ.